εφόσον έγινε το έγκλημα, δεν ολοκληρώθηκε επί της ουσίας η έρευνα όπως έπρεπε να ολοκληρωθεί και φτάσαμε στο σημείο πάνω που ο πατέρας της κοπέλας έγινε ο ίδιος detective σε συνεργασία φυσικά με τον ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Χάρη Βεραμόν, για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης του. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν κλείσει το φάκελο, πρέπει να το πούμε για να μην παρεξηγηθούμε τουλάχιστον. Όχι, ο φάκελος δεν είχε κλείσει, δεν ήταν αυτό που λέμε cold case, δηλαδή μια παγωμένη υπόθεση. Τον είχαν αφήσει ανοιχτό, αλλά ναι, καλά το είπες. Έπρεπε ο πατέρας να προβεί σε μηνύσεις, έπρεπε ο πατέρας να συνεχίσει να οχλεί τις αρχές για να κάνουν τι, πιο γρήγορα τη δουλειά τους, άρα και πιο αποτελεσματικά, να μπορέσουν να βρουν μέσω εξετάσεων και όχι μόνον, τελικά, τι συνέβη σε αυτό το πλάσμα. 23 ετών και το πετάγανε μπροστά στα αμάξια για να βγάζουν λεφτά από αποζημιώσεις. Το εξέδιδαν στις ανώμαλες ορέξεις του καθενός, ένα 23χρονο κορίτσι, μπροστά στα παιδιά του. Με συγχωρείς, όταν μου λες, το πετάγανε μπροστά σε αυτοκίνητα για να βγάζουν κάποιες αποζημιώσεις κτλ. Ναι, το γνωστό παλιό κόλπο, δεν είναι καινούριο. Το έχω κάνει και εγώ στην ταινία του Τζάκονα. Λοιπόν, ψευδομάρτυρας που λέμε. Άσχετο, λοιπόν, αλλά έχει γίνει και σε ταινία αυτό. Λοιπόν, αλλά το θέμα μας είναι ότι ο φάκελος αυτής της κοπέλας στην αστυνομία, ότι βλέπει μία περίπτωση που πέφτει μπροστά σε ένα αυτοκίνητο, οπ, μήνυση. Βλέπει δεύτερη περίπτωση που πέφτει μπροστά σε αυτοκίνητο, οπ, μήνυση. Εκεί δεν τους πονηρεύει την αστυνομία, που λέει τι γίνεται, μήπως γίνεται κατά επάγγελμα. Πείτε μου εσείς να σας πω κι εγώ, κύριε Κατσικαλούδη. Πείτε μου εσείς να σας πω κι εγώ, δεν τους πονήρεψε μία, δύο, τρεις. Και καλά το μία, δύο, τρεις. Βλέπεις ένα πλάσμα χτυπημένο μία, δύο, τρεις. Εδώ μιλάμε ότι το είχανε, το σκοτώνανε κυριολεκτικά στο ξύλο. Μέχρι ακόμα και λέει για τα λεφτά που κράταγε πάνω του τη δέρνανε. Αν πήρε 50 λεπτά παραπάνω από την επετία ή όχι. Μονίμως ένα χτυπημένο πλάσμα, η ψυχή του και το κορμί του. Και έφυγε πώς, τυλιγμένη σε μια κουβέρτα και λέγανε στον πατέρα τι, ότι μόνη της τυλίχθηκε στην κουβέρτα και αυτοκτόνησε. Αυτό λέγανε αρχικά οι αρχές. Να δούμε λοιπόν και τι λέει. Και τώρα οι κοινωνικές υπηρεσίες τώρα θα θυμηθούν, α, είχε τρία παιδάκια, πρέπει να τα πάρουμε, να τα πάμε σε μια μονάδα φροντίδας παιδιών. Τώρα θα το θυμηθούν, ενώ πέθανε η μητέρα. Αυτό είναι ένα άλλο τριπλό δράμα. Και έτσι. Τώρα που έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτή την σοκαριστική αποκάλυψη και σε αυτή την ανατροπή στην υπόθεση της άτυχης Φέης Μπακογιώργου, να δούμε λοιπόν τι είπε ο πατέρας, της οποίος όπως είπαμε έψαξε μαζί με τον ερευνητή το Χάρη Βεραμό να δούνε τι ακριβώς συνέβη τελικά στην άτυχη Φέη. Να δούμε όσα είπε λοιπόν ο πατέρας στην εκπομπή στη διαδικτυακή του κυρίου Βεραμόν, Νύχνη στο σκοτάδι. Πόσο καιρό ήταν η πρώτη μας επαφή? Από το καλοκαίρι του 22. Από τότε μέχρι σήμερα, ποια είναι τα συναισθήματά σου με όλη αυτή την αναμονή και όλο αυτό το περίμενε? Με εναλλαγές. Μία με χαρά, μία με απογοήτευση, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι θα επικρατήσει χαρά. Τώρα που έγιναν οι συλλήψεις και πλέον τα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται θα βρίσκονται στη φυλακή μέχρι να γίνει το δικαστήριο και φυσικά τα πράγματα θα προχωρήσουν όπως πρέπει. Πώς αισθάνεσαι? Δεν χρειάζεται να το πω, εννοείται χαρούμενος. Από όλες τις πλευρές. Την περίμενες αυτή την εξέλιξη? Με εσένα. Και τη δικηγόρο μου, ναι. Απλά κάποιες φορές ανησυχούσε επειδή έβλεπες λίγο η γραφειοκρατία να πηγαίνει λίγο... Ανησυχούσα για το χρόνο. Γιατί έβλεπα ότι το ψηρίζανε, όχι το ψηρίζανε, έβλεπα ότι το καθυστερούσανε χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω, σαν γενικότητα είναι ότι... Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε Θεός για να κρίνω. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι σαν άνθρωπος λυπάμαι. Γιατί δεν θέλω να έρχεται κανένας άνθρωπος σε αυτή τη θέση. Είτε του φύτη είτε του θύματος. Τώρα στη δικιά μου την περίπτωση χαίρομαι.
Το έχω πει επανειλημμένα, όπως το παιδί μου το ρίξαν στο σκοτάδι, το ίδιο προσπαθώ και επιδιώκω και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, να ρίξω και αυτούς στο σκοτάδι, αλλά όχι με μία, όπως το παιδί μου, να αργοσβήνουν μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Αυτά που κατηγορούνται, αυτά που κάνανε, γι' αυτά θα κατηγορηθούν. Δεν επιδιώκω κάτι το ψεύτικο, μόνο την αλήθεια. Σκοτώσαν το παιδί μου, θα πληρώσω. Ταλαιπωρήσαν το παιδάκι μου, θα πληρώσω. Εξέδιδαν το παιδί μου, ακόμα και οι λεγόμενοι που δεν μπορώ να το πω αυτό το όνομα, θα πω πρώην, που έπρεπε να έχει αυτοκτονήσει για μένα μόνη της. Λοιπόν... Νιώθεις μεγάλη πίκρα για αυτό το άτομο? Όχι. Νιώθω ούτε μίσος. Νιώθω πώς πας και πετάς τα σκουπίδια στο Ντενεκέ, αυτό. Δεν έχει κάτι το οποίο να νιώσεις για αυτό το άτομο κάτι. Τη στιγμή που κακοποιούσε, εξέδιδε, τα έβλεπε, όχι τα έκανε, δεν ξέρω αν τα έκανε, λοιπόν, και σκότωσε το παιδί της, το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι να τελειώσει η υπόθεση, να τιμωρηθούν όλοι όσοι φταίνε και από εκεί πέρα τελείωσα. Ονειρεύομαι τη στιγμή που θα βγάλει την απόφαση το δικαστήριο και θα πάνε μέσα. Για πάντα πλέον. Αυτό ονειρεύομαι. Στο δικαστήριο δεν ονειρεύομαι. Στο δικαστήριο είναι η επόμενη ροή της υπόθεσης που δεν έχω κανένα πρόβλημα, ό,τι και να γίνει. Αυτά είπε λοιπόν τώρα ο πατέρας της άτυχης Φέης. Μόλις έχει αποκαλυφθεί λοιπόν τι ακριβώς συνέβη στην κοπέλα. Πραγματικά, όπως είπαμε, είναι σοκαριστικά. Και θα κρατήσω το τελευταίο που είπε, ότι να πάνε υπεύθυνοι στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το θέμα είναι πάνω ότι δεν θα είναι για το υπόλοιπο της ζωής τους, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ισόβια δεν είναι ισόβια και το έχουμε πει και το ξαναλέμε, ότι για τέτοιου είδους εγκλήματα δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει έξω σε 10 και 15 χρόνια. Μπροστά σε αυτό το έγκλημα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς τιμωρία δεν υπάρχει, όταν μιλάμε για την ίδια τη μάνα να εκδίδει ή να είναι παρούσα μπροστά στο γεγονός του να εκδίδουν, να βιάζουν επί της ουσίας το παιδί σου για να παίρνεις μερικά χρήματα, τι τα εγγόνια σου να τα κρατάνε έξω από τον μπαλκόνι και να εκβιάζουν ότι θα σου τα σκοτώσουν και να μην κάνεις το παραμικρό. Μα ωστόσο, δεν ξέρουμε βέβαια αν συμμετείχε, γιατί το είπε κιόλας ότι δεν ξέρουμε αν συμμετείχε και η ίδια σε όλο αυτό. Και δεν ξέρουμε, ή απλά τα... έτσι. Το εγώ κράτησα έτσι, το τι λέει το ποινικό σκέλος και εμένα εκεί στο ότι τα βλέπε. Ναι, αυτό τα βλέπε, κυρία μου. Αλλά τα βλέπε. Να έχει και συμμετοχή, δεν το παιδί ακόμα. Σου. Βέβαια. Πόσο δεν να έχει συμμετοχή. Η ουσία είναι ότι είναι κακουργηματικά όλα του τα εγκλήματα. Οπότε υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ναι, να περάσουν όπως λες κάποια χρόνια στη φυλακή. Γιατί ισόβια δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχουν. Όπως και να το κάνουμε, είναι 20 και τα οποία σπάνε. Σπάνε με τα μεροκάματα, σπάνε με τη λεγόμενη καλή διαγωγή, με τον πρώτερο έντιμο βίο, με τα εφετεία, με. Και στο τέλος δεν μένει τίποτα. Δεν μένει. Ναι, έλαντε να εκτίσει ποινή. Αυτό που με θλίβει πάρα πολύ, το λέω ειλικρινέστατα, είναι αυτές οι φωτογραφίες που δείχνουμε τώρα στην οθόνη. Έχει τραβήξει η ίδια η κοπέλα κάποιες... Να, αυτήν. Λοιπόν, έχει τραβήξει κάποιες selfie με ένα σορτσάκι που όλο της το σώμα είναι μελανώματα. Το βλέπετε? Βεβαίως. Ναι, ναι. Το σορτσάκι ενώ έβγαινε έξω. Και ο κόσμος έλεγε, τι, έπεσε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε. Αυτό δεν σας κάνει εντύπωση? Είναι αυτό που είπαμε πριν, κύριε Κατσικαλούδη, ότι μία φορά θα μπορούσε όντως να έχει πέσει και να έχει χτυπήσει. Τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά που γνωρίζανε και οι περισσότεροι ίσως δεν μιλάγανε για να μην πάρουν την ευθύνη.
Βρε, την είχαν σπάσει στο ξύλο, φαίνεται η κοπέλα. Άμα είναι βγάλουμε... πολύ, είναι πολλές φωτογραφίες. Έχουμε το ράστερ ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να δείξουμε το πρόσωπό της και να δείξουμε τα χτυπήματα που έχει. Αλλά τα χτυπήματα είναι δραματικά. Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις απλά με ένα γυαλί λίγο έξω και να καλυφθείς. Εδώ μιλάμε για χτυπήματα σε όλο της το κορμί. Και πώς περπάταγε θέμα είναι με τόσο ξύλο. Είναι μια υπόθεση που σίγουρα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες, καθώς οι εξελίξεις θα είναι πραγματικά καταιγιστικές. Μένουμε εδώ προς το παρόν και εννοείται ότι για οτιδήποτε νεότερο θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε και αύριο περισσότερα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.